Επανερχόμαστε λοιπόν, τι λες τώρα και επανερχόμαστε με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό ε, όπου θα δούμε μετά... Έχω και τους συναδέλφους εδώ. Yeah. Μετά πόσα σοβαρά είδαμε για τον <coughs> κορονοϊό θα έρθουμε στα τις καθημερινότητες. Γιατί κλείσαμε με τον κύριο Τζορτζίνη με την ευχή ότι όλα θα πάνε καλά. Και είπε και όλες το πολύ ωραίο να πάμε να περάσουμε πολύ ωραία το τρίμηνο Και έχουμε ένα τριήμερο εκπληκτικό που έρχεται. Μαζί με την Καθαρά Δευτέρα. Και η Καθαρά Δευτέρα είναι η αγαπημένη μου για δύο λόγους. Και γιατί τελειώνουν τα καρναβάλια. Κύριε Δαβίλα καλησπέρα. Καλησπέρα σας. <laughs> Χαίρομαι Βούς που είμαι εδώ μαζί σας και πάλι. Να σας ευχαριστώ καλά. πολύ που μας καλέσατε. Και εμείς. Και σε εσά προσωπικά και στο κανάλι και σε όλα τα παιδιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και είναι ο εντεταλμένο σύμβουλο υπεύθυνο για τον πολιτισμό του Δήμου Μεσίνη. 160 χρόνια καρναβάλι, λοιπόν. Και ειδικά η Καθαρά Δευτέρα είναι ξεχωριστή στη Μεσίνη, γιατί είναι η μέρα που έχουμε την λήξη του καρναβαλιού με αυτή την φανταστική παρέλαση. Έχουμε τη γριά έχουμε πράγματα και θάματα. Ολοκληρώνεται. Ολοκληρώνεται <συσχε> το καρναβάλι μα. Το που αρχίζει από τι 10 και 30, που βγαίνουν χορεύοντα οι πουστανελάδε, οδεύουν προ το χώρο που έλαβε χώρα το γεγονό, το ιστορικό γεγονό τη Γκριά που έγινε η δίκη, η κρεμάλα, 10.30, και 11.00, ολοκληρώνεται αυτό το δρόμενο αυτό, το οποίο το αναπαράγει το θεατρικό εργαστήριο Μεσίνη, όπω σα έχω πει και άλλη φορά, που είναι πραγματικά εκολατήριο τέχνη πολιτισμού. Αθόρυβα βέβαια, γι' αυτό το λέω εγώ τώρα. Και στη συνέχεια λοιπόν έχουν κεράσματα, κρεμάσματα, ε, ανάμνηση του γεγονότο εκείνου. Και στη συνέχεια πλέον οδεύουμε αργότερα προ την πλατεία γιατί φέτο έχουμε ειδικά στο ενδιάμεσο που αρχίζει το κυρίαρχο, ε, αν θέλετε, η κυρίαρχη δράση του καρναβαλιού μα που είναι τρει η ώρα. Έχουμε ένα ωραίο και νεανικό, ε, αν θέλετε, εγώ έτσι το, το, το προλαμπάνω, ε, συγκρότημα το οποίο θα καλύπτει το κενό μετά τα δρόμενα της Δίας έω έως το μεσημέρι, ως ότου αρχίσουν ε, τα γεγονότα στις 3 ώρα που αρχίζει πλέον η μεγάλη παρέλαση με το λόγο του βασιλιά Καρνάβαλου. Θα είναι καυστικός και φέτος πάντα σατυρικός, ε, πάντα, ο, ο λόγος του ιδιαίτερα. Είναι, ωστόσο, δεν, Ποιος είναι, δεν το λέμε. Δεν το λέμε, αυτά είναι σημεία αναφορά. Είναι του... πάντα ο ίδιος. Όχι, Δε, και να ήξερα, δεν το ξέρω, αλήθεια. Το κράτο είναι μυστικό οι υπαίοντες αυτού του, του, του δρόμενου. Και αυτό έχει και ένα έτσι, σας παίρνω, ας πούμε έτσι. Ναι, ναι, να είναι ναι, ναι. ναι, λίγο ε, ναι, ναι. Ε, Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτό. Μετά έχουμε φέτος, έχω τη μεγάλη χαρά να σας πω και ευχαριστώ ειλικρινά ναι, μέσα από την ψυχή μου όλους τους συνδημότητες μου οι οποίοι συμμετέχουν ε, από όλε τι ενότητε. ενότητες και κυρίως από τη Μεσίνη γύρω πάνω από 25 ε, συνολικά ε, αν θέλετε ομάδες θα παρελάσουν ε, με την έννοια με το γνωστό τρόπο και ακολουθώντας τα άρματα τα οποία φέτος θα είναι πάνω από 20. Α, πολύ ναι. ωραία. είναι κάτι ιδιαίτερο, ειλικρινά. Και, και πολλοί κόσμος, έτσι, και πολλοί καρναβαλιστές πολλοί, τα πολύ, Και ακόμα και από την Καλαμάτα θα έρθουν και με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός. Και, Σας θα... είδαμε στην τελετή έναρξης. Α, έτσι. Στην Καλαμάτα. Καλά κάνατε και ήρθατε. Του έχουμε μαλώσει κατά καιρού, αλλά απ' την άλλη να σα πω και κάτι, γιατί είδα που και στον πύργο γίνεται παντού. Επειδή είναι Κυριακή εκείνη και επειδή ε, εσείς είστε στη, την καθαρά Δευτέρα, καλό είναι και για του επισκέπτε να ξέρουν ότι θα πάω εδώ, θα πάω εκεί. Εντάξει, έχει και. το δούμε από την καλύτερη την πλευρά, κύριε Δαβίλα μου. Εγώ πάντα έτσι το έβλεπα. Ε, και είμαι τη άνθρωπη ότι πρέπει να είμαστε συμμετοχικά συνλειτουργούντε όλοι, ένθεν κακήθεν, με την έννοια ότι μοιραζόμαστε μια αυλή γεωγραφικά ενώ οι δύο οι πόλει. Σεβόμενοι ο ένα την ιδιαιτερότητα του άλλου. Επί του προκειμένου ότι δεν πρέπει όλοι να αναγνωρίζουν και να σέβονται το παραδοσιακό καρναβάλι με εσεί των 160 ετών που είναι κάτι ιδιαίτερο. Και πρέπει να ε, συμμετάσχουν. συμμετάσχουν. Βεβαίω πήγα και θα το ξαναπάω. Θα Εγώ έτσι οφείλω να κάνω. Είμαι άνθρωπο τη συλλογική προσπάθεια συνολικά. Και έτσι πρέπει να το δούμε και πολύ σωστά είπατε αυτά τα προηγούμενα, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή ε, το ένα να καλύπτει το άλλο σε επίπεδο όμως πανελλήνιας ε, ε, διαφήμιση και έκτασης, για να μπορούν να έρχονται και άνθρωποι εδώ, στη Μεσσηνία, επισκέπτε, γιατί αυτά δημιουργούν και συνθήκες και οικονομικής, ε, αν θέλετε, ε, απολαβής των υπηρεσιών, κοινωνικών υπηρεσιών, τα μαγαζιά, τα ξενοδοχεία, όλα αυτά τα πράγματα. Α το δούμε λοιπόν σε αυτή τη βάση. Είπε, ε, εντάξει, άνθρωποι διαφορετικέ απόψει υπάρχουν. Ένθεν κακήθεν. Εγώ σέβομαι το δικαίωμα του καθενό να έχει την άποψή του. Η δική μου άποψη είναι συλλογική. Τη λέω ευθέω και σαφώ. Δεν το έκρυψε ποτέ. Χωρί όμω αυτό που διεκδικώ είναι τούτο. Και το επαναλαμβάνω για να μην παραξηγηθώ. Το καρναβάλι τη Μεσίνη είναι ένα από τα αρχαιότερα καρναβάλια στη χώρα. Είναι παραδοσιακό, έχει ιδιαιτερότητα που δεν υπάρχει κανένα άλλο και οφείλουν όλοι να το σέβονται. Και να το τιμούν με την παρουσία του. Έπειτο προκειμένου και οι καλαματιανοί. Εντάξει, αυτό. Νομίζω ότι λιγότερο, θα είναι θα... και οι εκπρόσωποι εκεί και από το Δήμο και από την Οργανωτική Επιτροπή, αλλά θα είναι και groups. Έτσι, θα έχει και Α... κόσμο. Αυτό σας είπα. Θα... Ε, νομίζω, νομίζω ότι θα, θα βγειά, είναι και φέτο. Ε, και μπορεί. Ε, γιατί φέτο έγιναν τα γεγονότα έτσι γρήγορα, λόγω των ε, ανέλαβαν αργά. Δεν προλάβαμε να κάνουμε κάτι πιο συλλειτουργικά. Ε, Όμω αυτό είναι μια καλή, αν θέλετε, πρώτο βήμα. Να συνεργαστούμε σε επίπεδο συλλογική, διατηρώντα το τονίζω αυτό για να μην παραξηγηθώ, ο καθένα την ιδιαιτερότητά του και την ιδιομορφία του. Έτσι. Μετάξτε, εσείς έχετε και το πιο παραδοσιακό χαρακτήρα, Ακριβώς. που είναι έτσι ιδιαίτερο. Γι' αυτό πρέπει να το σέβονται όλοι. Το λέω με την έννοια όχι τη αυταρέσκεια ούτε του εγχωρισμού. Απλά είναι μια πραγματικότητα η οποία, εμπά περιπτώσει, φίλος... Όπω ας... εντελώ διαφορετικό είναι και το καρναβάρι τη Νέδουσα, που είναι άλλο πράγμα. Σωστά, σωστά, σωστά. Με το αίθμο τη Βατηρία και αυτά. Εντελώ διαφορετικά. Επομένω, κάθε χώρο, κάθε τόπο έχει τα δικά του ήθη, έθιμα, τα αναβιώνει με τον ιδιαίτερο δικό του τρόπο, και, και... καλό είναι αυτό να. Και βεβαίω το σεβόμεθα. βεβαίως πιδρά. και έχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμεθα του καθενό στα τρώμενα, τι ιδιαιτερότητέ του. Αλλά ειδήσω παρόλο επιμένω γι' αυτό για τη Μεσίνη. Γιατί φανταστείτε ότι δεν υπήρχε ελληνικό κράτο ελεύθερο. Και όμω καρναβάλιζαν. Με την έννοια ότι εκδήλωναν αυτό που κυρίαρχα από την αρχαιότητα το καρναβάλι. Ε, νοηματικά ε, έχει Σήμενε, την υπόστασή ναι, ναι. του και κυρίω εισάγει στην άνοιξη και έδινε δυνατότητα να γίνει μια τέρψη ψυχική μεταξύ των υποδούλων των Ελλήνων και των σημερινών να χαίρονται και να βγαίνουν από τη νομίχλη τη πραγματικότητα τη σκληρή που έχουμε σήμερα. Λέω τα δικά μου, εγώ τα εθνικιστικά, καταγράφοντα μια πραγματικότητα. Πολύ καλά κάνετε. Ε, να <coughs> πούμε λίγο τι ετοιμάζεται κιόλα ε, μέχρι την καθά Δευτέρα, τι άλλο έχουμε. Ναι. Ε, είμαστε στην τελική ευθεία. Ε, θα μου επιτρέψετε ναι, όμως όμω εδώ, γιατί είναι πολλά τα δρόμα και να μην αντικείσω. Θέλω να, να ακουστούν και, και τα ονόματα των ενωτήτων. Ε, γιατί είναι ένα θέμα που πρέπει να το, να το ακούσει ο κόσμος. Ο κόσμος. Ε, την Παρασκευή, καταρχάς, 7 η ώρα θα έρθουμε εδώ, στην Καλαμάτα, να κάνουμε τα γνωστά καλέσματα. Ε, θα συμμετέχουν σε αυτό στην Κεντρική Πλατεία χορευτικοί σύλλογοι από διάφοροι, σχεδόν όλοι, της μεσίνη με μουσικές. Θα συναντηθούν οι δύο δήμαρχοι στο παλιό δημαρχείο και θα τους δώσουμε όλα αυτά τα γνωστά ε, που γίνονται κάθε χρόνο. Και να του καλούμε να έρθουν δούμε. τη μέρα. Τι, το Σαββάτο έχει το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού ε, στην κεντρική πλατεία τη Μεσσήνης. Θα είναι και ραδιοφωνικά ε, ε, καθοδηγούμενο και θα έχουν άποψη άνθρωποι, ακριβώ όσοι συμμετέχουν, τι γίνεται και ειδικά τα παιδιά που θα λάβουν χώρα. Το βράδυ σε 9 η ώρα είναι ο αποκράτηκο χορό που ω να γίνεται κάθε χρόνο τη Δημοτική Φιλαρμονική Μεσσήνης, Η οποία στέλνει η παρόδο, όπω σα είπα την προηγούμενη φορά, απλά το επαναλαμβάνω, είναι από τι αρχαιότερε φιλαρμονικέ τη mm, και είναι okay. ένα ιδιαίτερο γεγονό το χορό τη φιλαρμονική στη Μεσίνη και φέτο γίνεται σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Μεσίνη ε, και θα, είναι, χορέψουν και αν θέλετε. Παραδοσιακού χορού για λίγο, μαθητέ εκμάθηση χωρών και θα έχουμε και έναν τόπιο τον τραγουδιστή μαζί με μια πολύ καλή ορχήστρα, είναι πάρα πολύ καλή. Ε, τον Βαγγέλη Δούβολη, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, είναι καταπληκτικό. διαπρέπει στι πίστε τη Αθήνα, τον φέρει εκεί. Ε, αυτά όλα θα λάβουν χώρα στην αίθουσα Ρόδων του κυρίου Χαραλαμπόπουλου. Πολύ ωραία. 9 ώρα. Καλό και εσά. Και ειδικά εγώ προσωπικά σα καλώ και λόγω τη ε, συγκινητική σχέση που έχουμε και όποια άλλα παιδιά θέλουν, είστε καλεσμένοι. Τι συγκινήσει έχουμε, για τώρα. Η αγιά μου, ναι. μάλλον του πατέρα μου, η γιαγιά είναι κορμπομπούλα. Α, εκεί πάει η σχέση. Κορομιλιώτικη σχέση. Εντάξει. Από τη Ζαγάρινα που λέγαμε. Από τη Ζαγάρενα, εντάξει, λοιπόν. Άρα λοιπόν συναντώμεθα σε κάποια γονιδιακή πορεία. Ωραία, 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 ωραία. <laughs> Μέχρι το μισγενές τα γονιδιά, ο Δέμον. Ισχύει. Ε, ναι, η οποία όπως είχα πει την προηγούμενη φορά και είναι γεγονό αυτό, ήταν παραμιλου κάλους. Ε, δηλαδή ήταν ε, ε, πανέμορφη. σαν την Ράιδα, λέγανε. Λέγανε ρά, εγώ μου τα λέγανε οι παλιοί. Εγώ δεν τα άκουσα. Βεβαίω και εσεί το έχετε yeah. πάρει. Στο σημείο να αφορά, το κάνω κοπλιμά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Α το προσπεράσουμε όμω. <laughs> ναι, γιατί έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, αυτά όσον αφορά είναι το Σάββατο. Όπω είπα, την Παρασκευή είναι τα καλέσματα, το Σάββατο είναι αυτέ οι δράσει που σα είπα. Λοιπόν, την Κυριακή έχουμε το πρωί στι 11 η ώρα είναι η παραδοσιακή, η παραδοσιακή χωρί και αποκριάτικα τραγούδια στην ε, πλατεία τη Μεσίνη. Φτάνουν Ελλάδε για πολλέ ώρε. Με λίγα λόγια είναι πάρα πολύ καλά. Ε, και ευχάριστα να δουν ε, όσοι συμμετάσχουν εκεί πέρα να παρακολουθήσουν και πιστεύω ότι θα έχουμε κόσμο όπω μέχρι και θα έχουμε και καλό καιρό. Α, πολύ ωραία. Αυτό είναι σημαντικό. Έτσι ε, έχουμε πληροφορίε. Γιατί μας το χάλεσε την συγκροπέμητη λίγο επάνω που... Εντάξει. Σας... Ναι, χαρά ήταν αρκετή. Δεν ξέρω, σα έστειλα όμω εδώ, ε, Και με... Α, δεν μου είπανε τίποτα. Α, α, έδω, θα... με, με μα... τη μικρούλα μα εκεί, την Μπελογιανίτσα, έστειλα εδώ δύο ειδικά πιάτα. Α, το είπε. Ναι. Ναι. Ναι, Για όλου σα. Το, ερίστο εμπαρόδο, εγώ με τέσσερι <σοίλιστα> κυρίε το είχαμε επελήθει μόνοι μα το βράδυ. Πεν, λοιπόν, ήταν καταπληκτικό. Αλλά είχαμε μια ζωντανή ορχήστρα και μα το χάλασε την ώρα του κεφιού. Αλλά εμεί το γλεντήσαμε. Δεν πρόβλημα. Το βράδυ βέβαια είναι οι παραδοσιακέ φωτιέ. Οι οποίε είναι γνωστέ, αυτή... οργανω... έχουμε πολλέ φωτίε φέτο, 10 φωτίε περίπου. Θα έχει... Σε κάθε φωτιά θα υπάρχει ηχητική κάλυψη να τραγουδάμε. Ο Δήμο και... αλλά και οι συνδημότε έχουν δημιουργήσει αδέσματα, θα έχουμε χορού, θα έχουμε τραγούδια. Είναι μια ευκαιρία με τον κόσμο, για του συνδημότε μου και για όλο τον κόσμο που μπορεί να έρθει και απ' έξω, δηλαδή να γλεντήσει, να βγει έξω από το σπίτι του, να αλλάξει ψυχοδιάθεση, ρε, παιδί μου. να αλλάξουμε. Να... Η ζωή είναι ωραίο πράγμα. Αρκεί να την πιάνουμε ε, από την έθνη πλευρά με την καλώ εννοούμενη έννοια του όρου. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πιστεύω θα το κάνουμε και με αφού και ο καιρό βοηθάει, όντω θα γίνει. Αλλά θα ήθελα όμω να μου επιτρέψει να σα διαβάσω τι φωτιέ ε, που είναι στα σημεία για <κοί> να Γιατί ακούσεις... Είναι και μια πολύ καλό, είναι να, να, πάτε. Είναι πολύ ωραία εκδήλωση ναι, αυτή. Πραγματικά. είναι καταπληκτικά. Πολύ Μου έχετε υποσχεθεί, αν δεν ξέρω εσεί, κάποια παιδιά του κανάλι θα έρθουν. Θα έρθουμε, θα έρθουμε. έρθουμε. Σα ναι. περιμένουμε anyway. Ε... Ε, Εμεί δουλεύουμε, παγκύρε ναι. ημέρε. Άρα, Μέχρι το... και ότι θα ντυθούμε, πληροφορεί δυστυχώς, γιατί ούμενα δεν μ' αρέσουν. Φυρία, αλλά τι ουρα. να κάνουμε τώρα. Αγαπητοί μου εξαδέλφοι, το κάλο σα είναι τέτοιο που οφείλετε. Δίκη <laughs> Νεράιντας που <laughs> λέγανε η Αγία, να ντυθείτε κι εσείς. <laughs> Φρονώ Άστε ότι καλά. το οφείλετε ξεκουράζεται το οπτικό νεύρο του αρσενικού πληθυσμού. Α, Όταν εστιάζει το οπτικό του νεύρο στην γοητεία σα. Λέω τα δικά μου, εγώ σκοπτικά λίγο για να το ελαφρύνω. Για να το ρίξω. <σχελίδι> το πολύ βαρύ, εντάξει. Δεν έχει και. Εντάξει, δεν ε, εγώ δεν είμαι και με τον γιατρό, δεν είδατε πώ μιλούσαμε πριν. λοιπόν. Δεν παρακολουθούσα και να για τότε ήρθα. Τέλο πάντων. Εγώ διαβάζω τι φωτιέ τώρα. Τη φωτιά τη Μεσίνη. Είναι η φωτιά του Πολιτιστικού και Εξοραϊστικού Συλλόγου Μεσίνη στην οδό στα Είναι φωτιά στα μπατζάκια μα στην οδό έτσι λέγεται εδώ. Φωτιά στο ΘΕΜ στην Κρεμάλα, εκεί που γίνεται δηλαδή το, το δρόμενο. Τελείς. Συμβολή των οδών Παπαφλέσσα, Κολοκοτρόνη και Μητροπέτρεβα. Φωτιά του Συλλόγου Γυναικών Μεσίνη στην οδό Κούτσικα 55. Φωτιά του Συλλόγου Φίλη τη Μεσίνη στην οδό Κυριακού 1. Φωτιά στο Χαβούζη στην οδό Γεωργίου Παπανδρέου. Φωτιά στο Νέο Κόσμο στην Εφόρο Πύλου. Ε, φωτιά του. Εδώ αυτή είναι ένα θέμα ενδεχομένω να μην γίνει για κάποιου λόγου που έχουν προκύψει του Χρυσοφυλόπουλου <Κι> στην οδό παράδοση του Δεν είναι σίγουρο. Θα ενημερωθούμε σχετικά αν όχι. Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα που προέκυψε ανωτέρα βία τελευταίω. Λοιπόν, φωτιά στα Κουσκουλέικα, στην οδό Ακτίνα Δεβέντη. Ε, και ε, αυτά. Ενδεχομένω να μην έχω ξεχάσει κάποια και αν έχει συμβεί αυτό, ζητώ συγγνώμη. <Κι> λοιπόν, λοιπόν, τώρα όμω πάμε φωτιά και αλλού. Έχουμε φωτιά του τοπική κοινότητα Λικοτράφου. Ε, στη ε, αναβίωση στη Σκοτίου έχουμε αναβίωση παραδοσιακών δρόμενων, τελείς και τα λοιπά. Γιατί καθαρά, ε, συγγνώμη, να διαβάσω και τις... Γιατί τα έχω σε δεύτερο ναι, κλίμα. Να, να διαβάσω και στα άλλα σημεία. Λοιπόν. Έχουμε τη φωτιά της Αμφιθέας την Κυριακή το βράδυ στη φωτιά το καρναβάλι του Μαλιαρού στο Μαγκανιακό, το οποίο είναι μια μυθοπλαστική προσέγγιση, την οποία ξέρετε. Σα την έχω ξαναλύσει και την επόμενη φορά, μην το επαναλαμβάνω. Είναι άναμα φωτιά στην Ελληνοκλησία, άναμα φωτιά στην κεντρική πλατεία του τοπική κοινότητα Πολυλόφου. Είναι ο ητήσιο αποκριάτικο σε 9 η ώρα χορό του Αθλητικού Συλλόγου Ανδρούσα στην αίθουσα γυμνασίου Λυκείου Ανδρούσα. Ε, αυτή η Κυριακή επίση είναι το. Ε, σι, 8 η ώρα βλέπω εδώ, είναι αν δεν κάνω λάθο, γιατί είναι δυσανάγνωστο. Το άναμα φωτιά και αποκριάτικο γλέντι στην πλατεία τοπική κοινότητα Κουτίφαρη. Mm -hmm. ε, είναι το άναμα φωτιά και άναμα φωτιά και αποκριάτικο γλέντι με ζωντανή μουσική σε καταστάσει πολιτικού συλλόγου στο κάστρο, πρώην τοπική κοινότητα Στραφείο και εκεί κάνουμε μια ωραία εκδήλωση. Ε, την Κυριακή επίση είναι το Αποκριάτικο Γκλέντι στο Προάβλιο και το χώρο, χώρο του κοινωνικού καταστήματο τοπική κοινότητα Πετρίτσι. Η Δημοτική Ενότητα Πετρίτσιου, η οποία την Κυριακή ε, έχει στι τρει ώρα καρναβαλική παρέλαση, περιμετρικά τη πλατεία Πετρίτσιου και πολλά καρναβαλικά δρόμενα. Ε, Όντω αξίζει να πάτε γιατί στο Πεταλίδι έχει κάνει μια προετοιμασία. Και εκεί η, η τοπική κοινότητα και η θεσμική, όπως είναι ο κύριο ο πρόεδρος βέβαια της κοινότητας και όπως είναι και ο κύριος Στάκης, ο, ο, λέγεται. Α, πώς το λένε καλέ. Σε τόση γνώμη Που κάνει, λοιπόν, κάνει και τέτοια. όχι, όχι. Είναι, αλλά Είναι η, σύμβουλο τη σύμβουλος Στεφάνου, η οποία είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο, δεν είναι εκλεγμένοι Δημοτικό Σύμβουλο, είναι στο Συμβούλιο τη ε, ΚΕΑΔΗΜ. Λοιπόν, ο τάξη ο, ο που είναι και φίλο μου, <ΣΣ1> <σώ> Είναι ο γιατρό μα, ο αγαπημένο. Μια ζωή, το ξέρετε, τα έχει κάνει και δήμαρχο. Και όλοι αυτοί μαζί, μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, συμμετέχουν και κάνουν το βράδυ με, 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 πραγματικά μια ωραία εκδήλωση. Αλλά το βράδυ έχουν και το αποκράτηκο Λέντι, στην αποθήκη του συνεταιρισμού του Πανιπερίου. Ωραία. <ΣΣ2> <ΣΣΣΣΣ> Έχουμε όμω κάτι που έλαβε τώρα που ήρθα εδώ χώρα, σαν γεγονό πληροφορία, είναι ε, με πήρε πρόεδρος πρόεδρο τη ΕΒΑ. Ο οποίο. Ο κύριο Καλίβα. Ο οποίο κάνουν μόνοι του αυτοί, όλοι εκεί ή τη κοινότητα στην ΕΒΑ, ε, το βράδυ μια εκδήλωση με τραπεζαρία, φαγητά που μόνοι του παρασκευάζουν, μόνοι του φτιάχνουν, έχουν, κάποιο, έχουν DJ. Το οποίο οι ίδιοι αφενό πληρώνουν, τακτοποιούν, έχουν ε, ε, αερόστατα την Κυριακή, μάλλον θα Πολέρα. αφήσουν. Και την, κυρία, την ε, Δευτέρα έχουν σκέτ, ξύπνα χαραλάμι, να σε παντρέψουμε, όλα αυτά τα πράγματα. Και την Δευτέρα έχουν χαρταϊτού στο γήπεδο. Και θέλω να του ευχαριστήσω γιατί είναι οι μόνοι που δεν ζήτησαν από τον Δήμο τίποτα. Ναι. Θέλω να το τονίσω αυτό. Να το τονίσω γιατί εντάξει, ο Δήμο βεβαίω πρέπει να έχει κυρίαρχη ευθύνη σε όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά σε αυτού του καλεπού καιρού πρέπει να καταλάβουμε όλοι μα. Ότι... ότι είναι, ναι. είναι λίγο τα πράγματα. Ε, μπράβο. Επιπλέον είναι και στην έπια δεν ξέρω γίνονται εκδηλώσει, αν το είπα. Γιατί προφανώ εδώ, μέσα στην όλη προσπάθεια του Γρήγορου, να ακυρώσαμε κάποιου και να δικήσαμε. Λοιπόν. Ωραία, δεν πειράζει. Και προφανώ και η ταλαιπωρία του, τα του βιολογικού μου άλγου από το κάταγμα στο χέρι μου εντάξει, να με. Θα ξέρετε καλύτερα όμω τώρα. Ε. Δεν είχε τα ίδια την ε, πλάτη. Το είχα πάλι σε κύψο. Mm. Ε, αλλά εντάξει, έγινε πάνω σε χαρά. Οπότε όπω περνάμε. Σε κάθε περίπτωση όμω. Τα δύσκολα είναι για εμά του ναι. δυνατού. Εκείνο που έχει σημασία είναι δαβιλάμου. ότι η Δευτέρα πραγματικά θα είναι κάτι καταπληκτικό που είναι η κορύφωση των δρόμενων και θέλω να είστε εκεί, όπω και την Κυριακή το βράδυ στι φωτιέ. Ναι. Και όλα αυτά θα είναι κάτι καταπληκτικό που μπορεί να κάποιο να έρθει να δει και να χαρεί. Ωστόσο, αν θέλετε κάτι να μου ρωτήσετε εσεί, θα είμαι Ό, εγώ θα εδώ. Θα είμαστε εκεί τη Δευτέρα, θα τα πούμε γιατί νομίζω ότι θα μεταδώσουμε κιόλα. Επομένω, καλό είναι να έρθει και ο κόσμο. Θα περάσουμε πάρα <στονίκη> πολύ ωραία. Αναπευθύνουμε αυτό το κάλεσμα. Αφού περάσουν καλά στην Καλαμάτα, αρθούν να περάσουν καλύτερα στη Μεσίνη. Και εγώ από τη μεριά μου εύχομαι. Όχι και παντού μπορεί να περάσουν καλά. Έχουμε και εγώ από τη μεριά. Μου, το καρναβάλι τη Καλμάτας, τα παιδιά τα οποία έχουν αγωνιστεί και είναι εξαιρετικά. Ήρθαν με τίμησαν, με την παρουσία του την Τσικνοπέμπτη ε, να πάει καλά και βεβαίω ε, τους του περιμένουμε και ευελπιστώ ότι όλοι θα έρθουν και έτσι πρέπει να γίνεται. Εγώ προσωπικά θα πάω. Ωραία. Υπό... Πολύ καλή επιτυχία στι διοργανώσει εκδηλώσεις. εκδηλώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή Σαρακοστή να έχουμε. Αμήν. Άντε να έρθει και καθαρά Δευτέρα να τελειώνουμε, γιατί εγώ θέλω να μπούμε σε πνεύμα, κλίμα, κατάνοιξης, Πάσχα, άλλη τέτοια δεν είμαι της αυτής της σχολής. Να περάσουμε... Να ένα πολύ σημαντικό θέμα. Περί κατάνοιξης και των υπολείπων, γιατί είναι όλα κοντά. Όντως, αυτή τη στιγμή θέλω να κλείσω με κάτι. Ο μεγάλος μουσικός συνθέτης και φιλόσοφος στην προσέγγιση των πολιτικών τάξεων πραγμάτων και όχι μόνο της πατρίδας μας, ο Χατζηδάκης, είχε πει το εξή. Χρόνια πολλά, αλλά προσπαθούσα να καταλάβω τι σημαίνει η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Και τελικά κατάλαβα, λέει, ότι για να αναστεί η Ελλάδα πρέπει να πεθάνει πρώτα. Μόνο αυτό κατάλαβα. Πρέπει να πεθάνει όντω η Ελλάδα τη άρνηση, η Ελλάδα τη καταχνιά, η Ελλάδα τη απεισοδοξία και τη μιζέρια και να αναστηθούμε στην περιοχή τη πραγματικότητα του πολιτισμού μα και του πολιτισμικού μα που είναι αυτά που και κατά έχω πει, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε αυτοί που είμαστε και από πού ερχόμαστε. Είμαστε όπω. Δεν το λέω εγώ. Διανοητέ άλλοι ξένοι το λένε. Είμαστε οι άρχοντες του πολιτισμού σε όλο επίπεδο. Είμαστε το φως του κόσμου πολιτισμικά. Και εμείς σήμερα έχουμε τη λάμπα με το γυαλί που ήταν παλιά το πετρέλαιο, την έχουμε αφήσει να σκοτεινιάσει. Όλοι μαζί ας πάρουμε την υπόθεση σωτηρίας στην πατρίδα μας στα χέρια μας, να την ανατάξουμε και να την αναδείξουμε εκεί που πρέπει και όσο πρέπει. Εγώ αυτά ήθελα να πω, συγγνώμη. Να σας ευχαριστήσω Πάντα κάθε φορά τα λέω αυτά. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την καθαρά Δευτέρα, που είναι αυτή την εβδομάδα, έτσι μην ξεχνιέστε. Ναι. Όπου, α, τι ώρα είναι, η παρέλαση. Τρει αρχίζει. Τρει είναι τα πρωί. Ναι. Τα δρόμενα. Ναι, από 10.30 αρχίζει ουσιαστικά. Όλη η μέρα είναι και μάτι. 12 είναι η γριασία που περίπου νομίζω. όχι, όχι. Αρχίζει 10.30, 11 είναι νωρίς. η δίκη, 11.30 τελειώνει. 10.30 ναι. αρχίζουν όπω ήταν Ελλάδε. Μετά υπάρχει το ατόμικ Atomic, το, το συγκρότημα που σα είπα, το νεανικό, που θα καλύψει το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. και μετά θα πάμε στο. Στην παρέλαση, εκεί θα είναι καταπληκτικά. Θα είναι πιστεύω καταπληκτικά. Καλή, καλή. Ευχαριστώ πολύ. Α συγχωρέσουν κάποιοι που το σαρτάμ που ενδεχομένω έκανα τα, και που ξέχασα. Τα, μια χαρά. Αλλά... Ναι. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία θα είμαστε και την καθαρά Δευτέρα. Εμεί θα δούμε τη γυμναστική μα γιατί πρέπει να είμαστε και σε φόρμα για να πάμε στο. κάθε λιγάκι yeah. για να πάμε στο καρναβάλι, το καταλαβαίνετε αυτό και επανερχόμαστε.